Για την ανάκαμψη της τουριστικής ζήτησης στη χώρα μας έκανε λόγο, μιλώντας στη Βουλή, η Υφυπουργός Τουρισμού Έλενα Ράπτη. Σε ό,τι αφορά τις αφίξεις και τα έσοδα, διαπιστώνεται ότι βρισκόμαστε σε πορεία πλήρους ανάκαμψης της τουριστικής ζήτησης. Γνωρίζουμε ωστόσο ότι οι θετικές επιδόσεις και τα οικονομικά ωφέλη μιας περίοδου δεν εξασφαλίζουν την επιτυχία μακροπρόθεσμα και ακόμη περισσότερο τη βιωσιμότητα του τουριστικού προϊόντος και της τουριστικής δραστηριότητας στη χώρα μας. Εξάλλου, το ταξιδιωτικό τοπίο διαμορφώνεται από πληθώρα παραγόντων, όπως οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, από τις οποίες επλήγησαν σοβαρά και περιοχές της Ελλάδας, αλλά και από τις εξελίξεις στην τεχνολογία και τις διαρκώς μεταβαλλόμενες προτιμήσεις των ταξιδιωτών καταναλωτών. Στη σύγχρονη εποχή δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε, πρέπει να προσαρμόζουμε την πολιτική μας συνεχώς. Οφείλουμε συνεπώς να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε μεταρρυθμιστικές πολιτικές προσαρμοσμένες στη νέα πραγματικότητα που διέπει την τουριστική δραστηριότητα. Στη Βουλή συνεχίζεται η συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού Διατάξεις για την ενίσχυση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης που εισηγήθηκε η Υφυπουργός Έλενα Ράπτη. Το νομοσχέδιο αποτελεί μια πρωτοβουλία στην κατεύθυνση της χάραξης τουριστικής πολιτικής με όρους βιωσιμότητας και προσαρμογής στα δεδομένα που θέτουν οι αλλαγές στο χαρακτήρα της τουριστικής δραστηριότητας και της τουριστικής ζήτησης.